αίτηση έφεσης κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού υπέβαλε προς τον εισαγγελέα εφετών η οικογένεια του άτυχου νέου μέσω του συνηγόρου της Γιάννη Πουλτσίδη. Στην αίτηση τους κάνουν λόγο για λανθασμένη αξιολόγηση του δόλου των 12 κατηγορουμένων μετά τη μετατροπή της κατηγορίας από άμεσο σε ενδεχόμενο. Παράλληλα θεωρούν εσφαλμένη την καταδίκη 3 ως συνεργούς και όχι ως αυτουργούς της πράξης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου για τους 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ, 7 από τους οποίους καταδικάστηκαν σε ισόβια και ποινές κάθυρξης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του νέου και 5 σε πολυετής ποινές κάθυρξης ως συνεργή στην πράξη αυτή. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας κάνει δεκτό το αίτημα και ασκήσει έφεση υπέρ του νόμου, σημαίνει ότι οι 12 κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο εφετείο εκ του 0, δηλαδή πάλι για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ οι 3 που καταδικάστηκαν ως συνεργοί θα δικαστούν πάλι ως αυτουργοί. Σε ό,τι αφορά το θέμα του χαρακτηρισμού του δόλου, μην ξεχνάμε ότι το δικαστήριο τον έκρινε ενδεχόμενο από ανθρωποκτόνο, ο οποίος είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει, αν αναλογιστούμε τα μέσα των δραστών, τα σημεία που χτυπούσαν και τη διάρκεια της επίθεσης, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γιάννης Πουλτσίδης. Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στους 5 εκ των κατηγορούμενων που κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί, σημειώνοντας πως η αίτηση έφεσης κατά της απόφασης αφορά στους οδηγούς των 3 αυτοκινήτων, 1ο, 5ο και 12ο, που συμμετείχαν στην επίθεση. Ο 1ος είχε προταθεί από την κυρία εισαγγελέα να καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης, πράγμα που αποδεικνύεται από το υλικό. Ο 5ος φαίνεται ότι αποχωρεί κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης πάνω από το σώμα του αδικοχαμένου Άλκη, σύμφωνα με το βιντεολεπτικό υλικό. Τέλος, η έφεση αφορά τον 12ο, βασικός ισχυρισμός του οποίου ήταν ότι δεν κατέβηκε καθόλου από το αυτοκίνητο και ότι αυτό βρισκόταν εν κινήσει, ένα από τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που περιλαμβάνονται στην ποινική διαδικασία φαίνεται ότι βρισκόταν ακινητοποιημένο για 37 δευτερόλεπτα. Όλα αυτά με εντολή της οικογένειας Καμπανού, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε ούτε ένα σημείο στο οποίο να μην αποδοθεί δικαιοσύνη στην όλη υπόθεση, κατέληξε ο κύριος Πουλτσίδης.